Ποιου λόγου, Τάδιο Γκανάτσιο, διοικητή τη Μαμάτσιο Νοσοκομείου, Κοζάνη. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο κτίριο τη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη. Ο Περιφερειάρχης, η Αντιπεριφερειάρχης και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μετά και από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εκ μέρους της πολιτείας. Είναι μια κατάσταση που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για να ξεπεραστεί για το δικό μας εν τέλει καλό και όχι για τίποτε άλλο. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση όπου πιέζεται, αλλά τα πράγματα συνεχίζουν και είναι υπό έλεγχο. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι εδώ να μην ξεφύγει η κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει και το νοσοκομείο στην προσφορά υπηρεσιών υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας. Έχετε εικόνα πόσοι νοσηλευόμενοι? Είναι περισσότεροι από αυτοί που χωρούσαν στην παθολογική κλινική. Έχουν ήδη δοθεί αίθουσα, θάλαμοι και κλίνες και από άλλες κλινικές για να μπορέσει να στηριχτεί το σύστημα. Μέχρι στιγμής είναι υπό έλεγχο. Βρισκόμαστε και σε συνεδρίες και με τα διπλανά νοσοκομεία, όπως ώστε να μεταφέρονται περιπτώσεις που δεν υπαρκούν οι κλίνες εδώ. Μέχρι στιγμής πάμε καλά στο νοσοκομείο. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχίσει η κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και πιθανώς να μην μπορέσει να ανταποκριθεί όχι μόνο το νοσοκομείο της περιοχής μας, αλλά και άλλα νοσοκομεία και από άλλες περιοχές της χώρας. Ευχαριστώ.